άλλοτε υπέρλαμπρα, άλλοτε λιτά με πολύ κόσμο ή ελάχιστα αγαπητά πρόσωπα. Το Πάσχα γιορτάζεται παντού, ακόμη και στο πιο μικρό χωριό που είναι σχεδόν σβησμένο από το χάρτη, όμως με έναν διαφορετικό τρόπο. Όπως το Γαλένι, το μικρότερο χωριό του Δήμου Ηρακλείου, μετρά μεταβίας 11 μόνιμους κατοίκους που με ανυπομονησία περιμένουν τις ημέρες του Πάσχα για να ανταμώσουν με τα δικά τους πρόσωπα. Ανάμεσά τους και η κυρία Πόπη, 83 ετών. Εγώ εδώ γεννήθηκα και εδώ μεγάλωσα και εδώ θα πεθάνω. Γιατί μας ήρθε ο πατέρας μου μικρά και τον σκοτώσαν οι Γερμανοί. Και επομείναμε τρία κορίτσα εδώ. Και εδώ είμαστε. Το Πάσχα. Έχετε παραπάνω κόσμο εδώ στο χωριό, Έρχονται μόνο από τον Κρουσόνα. Έρχονται συγγενείς. Συγγενείς, ναι. Εγώ παιδί μου δεν έχω παιδιά. Και έρχονται όλοι οι συγγενείς μας εδώ και μας βλέπουν και τις βλέπουμε. Καλά περνούμε, καλά. Μας άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της και την καρδιά της, περιγράφοντας τη ζωή και την καθημερινότητα σε ένα χωριό που είναι σχεδόν ξεχασμένο. Για κάθε περαστικό, γνωστό και ξένο όμως, η κυρία Πόπη είναι πάντα εκεί με ένα ζεστό χαμόγελο. Ο σύζυγός της που έχει φύγει από τη ζωή διατηρούσε καφενείο το οποίο πλέον η ίδια στην μνήμη του άντρα της το έχει μετατρέψει σε ένα χώρο ανοιχτό όπου προσφέρει απλόχερα φιλέματα και μεζέδες. Χάθηκε και ο άντρας με πόθανε, αρρώστησε και ήταν τόσο να καλός, κοινωνικός, αλλά ήφυγε νωρίς. 12 χρόνια τώρα. Ο άντρας μου έκανε κασαπιό και καφενείο. Και όλοι τώρα αυτοί που περνούσαν έρχονται ακόμα. Γνωρίζανε και εμένα και έρχονται. Έτσι για τη μνήμη του αντρός μου. Ένας από τους λιγοστούς κατοίκους και ο Γιώργος Τζουλιαδάκης αγαπά την ήρεμη ζωή της ενδοχώρας και επέλεξε να ζήσει εκεί με την οικογένειά του στον μικρότερο οικισμό του Ηρακλείου. Οι καθημερινές μετακινήσεις προς το Ηράκλειο προκαλούν, όπως περιγράφει, ταλαιπωρία, αλλά οι ήρεμοι και αλλιώτικοι ρυθμοί της κριτικής ενδοχώρας τον αποζημιώνουν. Έχουμε απέραντη ησυχία, θα έλεγα. Είμαστε ελάχιστοι κάτοικοι στο χωριό. Εγώ έμενα 10 χρόνια εδώ στο Ηράκλειο. Τα τελευταία 10 χρόνια μένω εκεί, γιατί είναι οι δουλειές μου, είναι η εργασία μου εκεί, η περιουσία μου είναι εκεί. Ασχολούμαι με αγροτοκτηνοτροφικές καλλιέργειες. Με το να ζεις έτσι στη φύση, θα έλεγα εγώ, όπως ζούμε εμείς εκεί πέρα, υπάρχει η δυνατότητα να παράξεις προϊόντα για την καθημερινή διατροφή σου, να τρως δηλαδή και να τρέφεσαι πιο υγιεινά. Οι γιορτινές ημέρες του Πάσχα κυλούν διαφορετικά στο Γαλένι. Το μικρό χωριουδάκι δεν βιώνει την Ανάσταση το βράδυ του Σαββάτου, αλλά την Κυριακή το μεσημέρι, ενώ λόγω των λιγοστών του κατοίκων δεν πραγματοποιείται η καθιερωμένη περιφορά του επιταφείου, γι' αυτό οι ντόπιοι πηγαίνουν στο Ρουκάνι, το διπλανό χωριό. Πάμε στο διπλανό χωριό, γιατί το εγκατελείψανε, κάμανε εκκλησία ύστερα στο Ρουκάνι και είναι πιο πολλοί και γυρίζουν εκεί τον επιτάφιο. Και η Ανάσταση κάνει το μεσημέρι, έρχεται μας, την Κυριακή το μεσημέρι, έρχεται εδώ. Δεν έχουμε βέβαια εκκλησία να λειτουργηθεί τη βραδιά της Ανάστασης. Η Ανάσταση γίνεται την επαύριο, την Κυριακή το μεσημέρι.